στους διορισμούς. Άρα αυτό που βλέπετε ως ρεαλιστικό σενάριο εσείς για συνεργασία είναι ποιο? Θα σας απαντήσω. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Θα πάρω τη διερευνητική εντολή αν δεν έχω αυτοδυναμία και μέσα σε 3 μέρες θα έχουμε κυβέρνηση. Διότι το δίλημα που τίθεται είναι δίλημα απολύτως τεχνητό. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτός ο οποίος θα έρθει πρώτος θα σχηματίσει κυβέρνηση. Κανένας δεν θα πάρει το κόστος να οδηγήσει τον τόπο ξανά σε εκλογές. Θα σεβαστούμε την ετοιμιγορία του ελληνικού λαού. Θα έχουμε κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών. Δεν θα έχουμε όμως μια παραφύση κυβέρνηση. Διότι μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είναι μια παραφύση κυβέρνηση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν το θέλει ο κ. Νεμαράκης. Μια φυσιολογική κυβέρνηση ποια είναι? Δεν το θέλει, υποκρίνεται. Δεν μπορεί να με λέει ψευθράκο, πονηρούλη, καταστροφέα της οικονομίας και της χώρας και να θέλει να συγκυβερνήσουμε. Σήμερα άκουσα πάλι να λέει ότι μου προτείνει, ενώ μέχρι πρώτης μου πρότεινε τη θέση του Πρωθυπουργού, σήμερα με υποβίβασε και με έβαλε στη θέση του Αντιπροέδρου. Με μπερδεύει μάλλον με τον κύριο Βενιζέλο. Εγώ δεν είμαι κύριος Βενιζέλος. Δεν έχω ούτε την διαδρομή, ούτε τη μεγάλη του ευφυΐα. Εγώ είμαι ένας ταπεινός άνθρωπος, αλλά έχω την εντιμότητα, την ειλικρίνεια να θέλω να χαράξω έναν άλλο δρόμο για τον τόπο. Έξω από το πλαίσιο της φαυλότητας που ζήσαμε